Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Δοξάζουμε το Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία σχολιάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού πάντοτε όλα τα ζητήματα και τα θέματα τα οποία μας αποστέλλετε με email στη διεύθυνση που αναγράφετε τώρα στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν θεωρήσαμε τον εαυτό μας ότι είμαστε αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, αλλά ούτε και ποτέ θεωρήσαμε τον εαυτό μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι, αλλά εκείνο το οποίο πιστεύουμε για μας είναι ότι είμαστε μαθητές, μαθητές του Ιησού Χριστού που μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο Του, μαζί με εσάς, όλοι μαζί, για όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με έναν ανώνυμο αδελφό μας. Σας χαιρετώ με πολύ αγάπη και σας εύχομαι να έχετε πολύ καρπό στο έργο σας. Πέστε μου σας παρακαλώ, Α Κορινθίους Ι Δέλτα 29, πώς μπορούμε να διακρίνουμε μια προφητεία αν είναι από το Θεό? Σας ευχαριστώ πολύ, ένας ανώνυμος αδελφός σας. Ναι αγαπητέ αδελφέ και φίλε, διαβάζουμε από την 1η Κορινθίους, Ιώτα Δέλτα 29 εδάφιο, λέει η Γραφή, «Προφήτε δε, ας λαλώσει δύο ή τρεις και οι άλλοι ας διακρίνωσι». Πρώτα-πρώτα υπάρχουν δύο είδη προφητείας, αν μου επιτρέπετε μέσα από το Λόγο του Θεού. Πρώτον είναι η διακονία του προφήτου, όπου ο έχων διακονία προφήτου έχει προφητικό λόγο προς την Εκκλησία, αλλά ακόμη και προς ανθρώπους. Είναι μια διακονία, όπως όλες οι διακονίες, που είναι για τον καταρτισμό των Αγίων. Σε αντίθεση με το χάρισμα της προφητείας, που έχουν άντρες και γυναίκες, χαρισματούχοι, που δεν είναι για τον καταρτισμό των Αγίων, αλλά είναι για την οικοδομή, την προτροπή και την παρηγορία, καθώς λέγει στο Ιώτα Δέλτα 3 εδάφιο Λόγος του Θεού, «Ο δε προφητεύων λαλεί προς ανθρώπους εις οικοδομήν και προτροπήν και παρηγορία». Ο προφητεύων την εκκλησία οικοδομεί. «Θέλω δε πάντες να λαλείτε γλώσσας, μάλλον δε να προφητεύετε, διότι ο προφητεύων είναι μεγαλύτερος παρά ο λαλών γλώσσας, εκτός αν διερμηνεύει για να λάβει οικοδομή η εκκλησία». Το προφητικό λοιπόν χάρισμα που δίνει το Πνεύμα το Άγιο, γιατί τη διακονία τη δίνει ο Χριστός, και είναι πέντε οι διακονίες, του Αποστόλου, του Προφήτου, του Ευαγγελιστού, του Διδασκάλου και του Ποιμένα. Ενώ τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, που δεν τα δίνει ο Χριστός, αλλά τα δίνει το Πνεύμα του Άγιο, είναι εννιά, ανάμεσα σε αυτά είναι η προφητεία και είναι και η διερμηνία. Ο προφητεύων λοιπόν, έχουν δηλαδή το χάρισμα της προφητείας, λαλεί προς τους ανθρώπους εις οικοδομήν, προτροπήν και παρηγορία. Και ο σκοπός της προφητείας, του προφητικού χαρίσματος, είναι η οικοδομή της Εκκλησίας και των μελών της Εκκλησίας των ανθρώπων. Και επαναλαμβάνω, η διακονία που δίνει ο Χριστός και σκοπό έχει τον καταρτισμό των Αγίων. Για να φτάσει ο άνθρωπος εις άνδρα τέλειο. Γι' αυτό ας το διαβάσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού που αναφέρεται για τις διακονίες. Διαβάζω από το Δέλτα κεφάλαιο και το 11 εδάφιο. «Και αυτός άλλους έδωκε
μεν αποστόλους, προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς τον καταρτισμόν των Αγίων, για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού, μέχρι ότου καταντήσομεν όλοι στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας πληρώματος του Χριστού, για να μην είμαι θα πλέον νήπη, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι, με πάντα άνεμον της διδασκαλίας, γι' αυτό οι διακονίες δίδονται για το καταρτισμό των Αγίων, για να μην είμαι θα λοιπόν πλέον νήπη, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι, με πάντα άνεμον διδασκαλίας, δια της δολιότητας των ανθρώπων και δια της πανουργίας, εις το μεθοδεύεστε την πλάνη, αλλά μεθοδεύοντες, συγγνώμη, αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη. Η προφητεία λοιπόν είναι διακονία, αλλά η προφητεία είναι και χάρισμα. Η διακονία δίδεται από τον Χριστό και το χάρισμα από το Πνεύμα το Άγιο. Όμως, οποιαδήποτε κι αν είναι η προφητεία, ο Λόγος του Θεού μας δίνει το δικαίωμα, αλλά και ανάγκη είναι να διακρίνουμε αν αυτές οι προφητείες, είτε από τον άνδρα που έχει τη διακονία του προφήτου, είτε από τον προφητεύοντα που έχει το χάρισμα του προφήτου. Έχουμε λοιπόν την εξουσία, αλλά και είναι και ανάγκη, και το δικαίωμα, αλλά είναι και ανάγκη να διακρίνουμε για την αλήθεια των πραγμάτων. Εν όλος ο λόγος είναι εν το αυτό, είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν, για το προφητικό χάρισμα και ακόμη και για τη διακονία του προφήτου, έχουμε υποχρέωση η Εκκλησία να διακρίνει. Το ερώτημα λοιπόν το δικό σου και βασικό ερώτημα είναι πώς διακρίνουμε μία προφητεία είτε σαν χάρισμα είτε σαν διακονία, αν είναι πράγματι από το Θεό. Το πρώτο χαρακτηριστικό για να διακρίνουμε είναι οποιαδήποτε προφητεία, εφόσον είναι από το Πνεύμα το Άγιο, πρέπει να είναι πάντοτε σύμφωνη με το Λόγο του Θεού. Αν κάποια προφητεία δεν είναι σύμφωνη με το Λόγο του Θεού, τότε σίγουρα δεν είναι από το Θεό. Άρα λοιπόν το πρώτο χαρακτηριστικό της διάκρισης που πρέπει να έχουμε για να διακρίνουμε τον προφητικό λόγο, την προφητεία, είναι τι λέει. Αυτό που λέει είναι σύμφωνο με το Λόγο του Θεού. Δεύτερον, να διακρίνουμε αυτόν που προφητεύει. Αν είναι Άγιος άνθρωπος του Θεού, γιατί μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου φερόμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Άρα λοιπόν, για να διακρίνουμε μια προφητεία πρέπει να διακρίνουμε τον προφήτη ή τον προφητεύοντα, αν είναι σε αγιασμό, σε καθαρότητα, αν έχει δηλαδή καλή μαρτυρία ενώπιον Θεού και ανθρώπων, ως προς τα λόγια του, ως προς τα έργα του, ως προς τη σχέση του με τους άλλους, αν έχει καλό καρπό, γιατί το δέντρο το καλό έχει καλό καρπό, αν έχει δηλαδή το καρπό του Πνεύματος του Αγίου και οποιονδήποτε άλλο, όπως περιγράφει τη Γραφή, καλό καρπό. Άρα το δεύτερο χαρακτηριστικό για να διακρίνουμε, το πρώτο είναι σύμφωνη με το Λόγο του Θεού, γιατί το Πνεύμα το Άγιο εκ του Λόγου του Θεού λαλεί προς εμάς, είναι γεγραμμένο, αλλά και η προφητεία να γίνεται από Άγιο άνθρωπο του Θεού, που να είναι φανερό ενώπιον Θεού, ανθρώπων και της Εκκλησίας. Η τρίτη μορφή διάκρισης, χαρακτηριστικό διάκρισης προφητείας, είναι να γίνεται τον κατάλληλο χρόνο. Όχι δηλαδή όποτε θέλει ο προφήτης, αλλά όποτε είναι πρέπον ενώπιον του Θεού. Αλλά ταυτόχρονα και ευσχημόνος και κατά τάξη. Όπως λέγει η Γραφή.
Άρα λοιπόν βασικό χαρακτηριστικό διάκρισης της προφητείας είναι ευσχημόνος κατά τάξη τον κατάλληλο χρόνο με τον κατάλληλο τρόπο έτσι όπως περιγράφει το Λόγος του Θεού. Ένα άλλο χαρακτηριστικό για να διακρίνουμε μια προφητεία είναι αληθινή είναι το αποτέλεσμα της προφητείας. Αν φέρνει ταραχή δεν είναι από το Θεό. Προφητεία που έρχεται από το Θεό δια Πνεύματος Αγίου φέρνει ειρήνη, φέρνει κατάνοιξη και δημιουργεί ευλογία μέσα στην Εκκλησία. Επίσης, άλλο χαρακτηριστικό διάκρισης της αληθινής προφητείας είναι να έχει μήνυμα προφητικό. Ή λόγο προφητικό, αν είναι από διακονία, ή μήνυμα προφητικό, αν είναι από προφητεύοντα. Να μην είναι δηλαδή κήρυγμα ή διδασκαλία, ούτε πολυλογία. Επίσης, προσοχή στην προφητεία, τι περιεγράφει. Είπαμε στην αρχή, ή προφητικός λόγος από διακονία, ή σηκοδομή προτροπή και παρηγοριά αν είναι από προφητεύοντα. Δεν έχει προσωπικό έλεγχο και μάλιστα ονομαστικό, γιατί εκεί παρατηρείται και δημιουργείται ταραχή. Χάνεται η ειρήνη. Είναι μόνο για οικοδομή, προτροπή και παρηγοριά. Δεν είναι για έλεγχο ιδιαίτερα προσωπικό, εκτός κι αν είναι διακονία του προφήτου και πάλι δημόσια δεν βλέπουμε ποτέ στη γραφή να ελέγχεται με προφητικό χάρισμα ή διακονία προφήτου κάποιο άτομο. Τέλος, η προφητεία πρέπει να γίνεται κατά το Λόγο του Θεού κατά την αναλογία της πίστεως. Δηλαδή να μην έχει δισταγμό ο προφήτης ή ο προφητεύων ή αμφιβολία. Να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου όταν προφητεύει, να είναι οικοδομημένος και η προφητεία του να είναι καθαρή και απόλυτη, συγκεκριμένη και σύντομη. Και τέλος, η προφητεία πρέπει να γίνεται για την οικοδομή της Εκκλησίας και όχι για την επίδειξη του προφητεύοντος ή του προφήτου. Όχι να έχει στοιχεία υπερηφάνειας. Σε ίσα, η δόξα του προφήτη και του προφητεύοντος είναι ταπείνωσης. Όπως η δόξα του Αποστόλου είναι η θυσία. Όπως η δόξα του Ευαγγελιστού είναι η αγάπη. Η δόξα του διδασκάλου είναι η ορθοτόμηση και η ορθοπόδηση στο Λόγο του Θεού. Η δόξα του ποιμένα είναι η φροντίδα και η επιμέλεια των ψυχών. Η δόξα λοιπόν του προφήτου είναι ταπείνωσης. Εάν διακρίνεται μέσα από το προφητικό, από την προφητεία ή το προφητικό χάρισμα επίδειξης ανθρώπινη, τότε αυτή η προφητεία δεν είναι από το Θεό. Τέλος, η προφητεία πρέπει να γίνεται και από ανθρώπους που δεν είναι μόνο Άγιοι, αλλά και διακρίνονται και φαίνονται Άγιοι. Δηλαδή και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. Δεν μπορεί να προφητεύει κάποιος και η ενδυμασία του να μην είναι κόσμια, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, να μην είναι σόφρον, καθώς λέγει με στολή σεμνή, κοσμία και σοφροσύνη. Να είναι κόσμια η εμφάνιση, κόσμια η συμπεριφορά μέσα στον αγιασμό που ο Θεός συστήνει τον προφήτη ή τον προφητεύοντα.
Πάρα πολύ εύκολα λοιπόν, τολμώ να πω, η Εκκλησία μπορεί να διακρίνει μια προφητεία αν είναι αληθινή. Μας έχει δώσει πολλά ωραία χαρακτηριστικά διάκρισης ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό θα πρέπει ο κάθε ένας που έχει χάρισμα ή διακονία προφήτου ή χάρισμα προφητεύοντος να είναι πολύ προσεκτικός και με φόβο Θεού, με πνεύμα ταπεινού, με καρδιά συντετριμένου, τρέμοντας το Λόγο του Θεού, να ανοίγει το στόμα του και να μιλάει μόνο το Πνεύμα το Άγιο, λέγοντας ταύτα λέγει το Πνεύμα το Άγιο. Εδώ θα πρέπει να προσέξουμε δε, για τους προφητεύοντας και για τους προφήτες, ότι καλόν θα είναι όταν προφητεύουν να μην γνωρίζουν γεγονότα για να μην επηρεάζεται η καρδιά τους. Γιατί δεν πάβουν να είναι άνθρωποι. Και ο άνθρωπος έχει καρδιά απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Ο Θεός να σε ευλογήσει, αγαπητέ αδερφέ μου ανώνυμε, και να σου χαρίσει τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία σου. Συνεχίζουμε με μια άλλη ερώτηση του Γιώργου από την επαρχία, διαβάζω. Αγαπητοί αδελφοί, έχω απορίες πάνω στο ζήτημα του προφητικού χαρίσματος. Θέλω να μου εξηγήσετε τα εξής. Με βάση την παραβολή των ταλάντων, πώς εγώ μπορώ να αυξήσω το προφητικό χάρισμα, όπως ο δούλος της παραβολής τα 5 τα αύξησε σε 10, τα 2 σε 4, ώστε ο Κύριός μου να χαίρεται σε μένα. Πολλές φορές ξέρω ότι ορισμένοι λόγοι είναι παρακυρίου γιατί τους λέγει η Γραφή, όμως δεν μου δίνει δύναμη να τους πω. Γιατί, μήπως φταίει η πίστη μου, μήπως χρειάζεται να έχω περισσότερη προσωπική κοινωνία μαζί τους στα γόνατα, τι είναι αυτό που δεν με αφήνει να πολλαπλασιάσω εκατονταπλασίως το χάρισμα αυτό που ο Κύριος μου έδωσε. Τα χαρίσματα τα αγαπάω από μικρό παιδί και πιστεύω στον Χριστό. Θέλω να βρίσκομαι σε μια ομάδα προσευχής που ο Κύριος θα επισκέπτεται και θα κάνει φανερή την παρουσία του ανάμεσά μας, ώστε όλοι οι αδελφοί με όλα τα χαρίσματα να λειτουργούμε ως ορχήστρα της οποίας ο διευθύνων θα είναι το Πνεύμα του Κυρίου. Δεν γνωρίζω για ποιον λόγο δεν υπάρχει τέτοια ομάδα, ούτε και στην Εκκλησία, με ένα πνεύμα και με τον ίδιο πόθο, γιατί πιστεύω ότι η φωτιά μπορεί να φουντώσει μόνο όταν τα κάρβουνα είναι κοντά το ένα στο άλλο. Τι με συμβουλεύετε? Αν μπορείτε απαντήστε μου σας παρακαλώ από τη δική σας εμπειρία πάνω στο χάρισμα αυτό. Αγαπητέ Γιώργο, χαίρομαι για το email που έγραψες. Φαίνεται ότι είσαι ένας άνθρωπος που αγαπάς, όπως λες και όλες, και ομολογείς τα χαρίσματα και θέλεις να ζεις μέσα σε μια εκκλησία ζωντανή, όπου να λειτουργούν και οι διακονίες που δίνει ο Χριστός και τα χαρίσματα που δίνει το Πνεύμα το Άγιο και οι ενέργειες που κάνει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, που είναι το σώμα του Χριστού. Γράφεις ότι δεν υπάρχει τέτοια ομάδα. Υπάρχουν, όχι ομάδες, εκκλησίες. Μέσα σε μια εκκλησία πρέπει να λειτουργούν τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, ιδιαίτερα η προφητεία, η διερμηνία, αλλά και οποιαδήποτε άλλο χάρισμα πρέπει. Και λειτουργούν σε πολλές εκκλησίες τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Και μάλιστα πάρα πολύ όμορφα, με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα για την οικοδομή της εκκλησίας. Επίσης οι εκκλησίες λειτουργούν οι διακονίες που δίνει ο Χριστός, με πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα για τον καταρτισμό των Αγίων. Τώρα, βλέποντας το ζήλο σου από αυτά που μας γράφεις, και πάλι χαίρομαι, γιατί θέλεις αυτό το χάρισμα που σου δώσε ο Θεός να έχει αποτελέσματα και να αυξάνει. Και είναι ωραία επιθυμία και είναι κάτι που το θέλει και ο Θεός. Αναφέρεσαι λοιπόν γιατί μερικές φορές που έχω λόγο Κυρίου
δεν έχω δύναμη για να τους εκφέρω. Και πώς θα αυξηθώ σαν προφητεύων στο προφητικό χάρισμα που μου χάρισε ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου. Μήπως θέει η πίστη μου. Η αλήθεια είναι ότι ο λόγος του Θεού λέει να προφητεύουμε κατά την αναλογία της πίστης μας. Άρα λοιπόν είναι ανάγκη να ζητάς ο Θεός να σου δίνει δύναμη πίστεως και δύναμη Πνεύματος Αγίου. Πίστη έχεις, αλλά να σου δώσει δύναμη πίστεως και δύναμη Πνεύματος Αγίου ώστε να εκφέρεις το λόγο τον προφητικό, την προφητεία την οποία σου δίνει ο Θεός με παρησία ενώπιον της Εκκλησίας για την οικοδομή της. Αλλά ακόμη να ζητάς να σου χαρίζει πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμμένου, να τρέμεις το λόγο του Θεού, ώστε η προφητεία σου να είναι αληθινή και να φέρει καλά αποτελέσματα οικοδομής. Ακόμη είναι απαραίτητο να φροντίζεις τον αγιασμό σου και την καθαρότητά σου, στο ταμείο σου πάντοτε και πριν απ' όλα, μετανοώντας, εξομολογούμενος και ζητώντας το αίμα του Ιησού Χριστού, ώστε να είσαι πάντοτε σε αγιασμό και καθαρότητα. Χρειάζεται περισσότερη προσωπική κοινωνία μαζί του στα γόνατα εξάπαντος. Εκεί στο ταμείο σου θα σε εκπαιδεύσει ο Θεός, γιατί οι πάντες σε διδακτεί του Πνεύματος του Αγίου, λέγει ο Λόγος του Θεού. Στο ταμείο σου θα σε εκπαιδεύσει ο Θεός και θα σε αυξάνει στο προφητικό σου χάρισμα. Εκεί στο ταμείο σου θα μάθεις να ακούς τη φωνή του Θεού. Εκεί στο ταμείο σου θα εξητήσεις να σου δώσει ο Θεός, όπως είπαμε, δύναμη πίστεως και δύναμη Πνεύματος Αγίου. Και εκεί στο ταμείο σου θα μάθεις εν τέλει, ακούγοντας τη φωνή του Θεού, να εκφέρεις τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Πολλά ακόμη θα ήθελα να σου πω για το προφητικό χάρισμα, αλλά πιστεύω ότι το καλύτερο είναι να στα πει ο ίδιος ο Θεός μέσα από το Λόγο Του και μέσα από την προσευχή σου, μέσα στο ταμείο σου. Πάντως, εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι καλά πας, συνέχισε. Ο Θεός να είναι μαζί σου. Ο Κύριος να σε ευλογεί. Συνεχίζουμε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, με την επόμενη ερώτηση του αδερφού μας Κωστάκη από την Νεολαία της Θεσσαλονίκης. Καταρχάς, δοξάζω τον Κύριο για το έργο που κάνει μέσα από αυτή την ιστοσελίδα. Εύχομαι ο Θεός να σας δίνει κουράγιο και χαρά για το έργο της εκπομπής αυτής. Αδερφέ Κοροβέση, έχω μια ερώτηση η οποία πολύ καιρό με απασχολεί. Εάν πράττω οτιδήποτε που ξέρω δεν είναι αμαρτία και με κατακρίνει η καρδιά μου ή η συνείδησή μου, αυτό λογίζεται αμαρτία, ως αμαρτία στο Θεό? Και αν ναι, πώς μπορώ την ασθενή μου συνείδηση να τη γιατρέψω με βάση το λόγο του Κυρίου? Σας ευχαριστώ πολύ. Με εκτίμηση, ο αδερφός σας Κωστάκης. Ναι, αγαπημένε, αγαπητέ αδερφέ Κωστάκη, ευχαριστούμε τον Θεό για σένα και για την ερώτησή σου και για τις ευχές σου και για την αγάπη σου. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Μας γράφεις λοιπόν, αν πράττω οτιδήποτε που ξέρω ότι δεν είναι αμαρτία και με κατακρίνει η καρδιά μου, η συνείδησή μου, αυτό λογίζεται ως αμαρτία εις το Θεό? Ως αμαρτία εις το Θεό λογίζεται το οτιδήποτε δεν κάνουμε εκ πίστεως. Η πίστη μας στο Λόγο του Θεού, η πίστη μας στον Ιησού Χριστό, είναι αυτή που μας δίνει παρησία, ώστε ό,τι κάνουμε και είναι μέσα από το Λόγο του Θεού και δεν είναι παράβαση και ανομία, να μας ελευθερώνει από οποιοδήποτε κατάκριση. Διαβάζω λοιπόν. Όστις όμως αμφιβάλλει, κατακρίνεται, διότι παν ό,τι δεν γίνεται εκ πίστεως είναι αμαρτία. Το διαβάζω ολόκληρο το εδάφιο, 22 και 23 εδάφιο, από το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους. Συν σύ πίστην έχεις, έγι αυτήν εντός σου ενώπιον του Θεού. Μακάριος είναι εκείνος που δεν κατακρίνει τον εαυτό του,
εις εκείνο το οποίο αποδέχεται. Μακάριος, ευλογημένος είναι ο άνθρωπος που αυτό το οποίο αποδέχεται σαν λόγο Θεού δεν το αμφισβητεί. Δεν το κατακρίνει για αυτό που αποδέχεται η καρδιά του. Αυτός είναι μακάριος. Βεβαίως εδώ μιλάει για το άλλος τρώει και άλλος δεν τρώει. Που είναι και αυτό μια μορφή ασθενού συνείδησης. Όποιος όμως αμφιβάλλει, αυτό είναι το κρίσιμο σημείο, να μην αμφιβάλλεις ότι αυτό που αποδέχεσαι είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου. Να μην αμφιβάλλεις ποτέ για την αλήθεια του Ευαγγελίου, έχοντας πίστη. Όποιος όμως αμφιβάλλει, κατακρίνεται μέσα του εάν φάγει, διότι δεν τρώγει εκ πίστεως. Και παν ό,τι δεν γίνεται εκ πίστεως είναι αμαρτία. Ένα παράδειγμα. Υπάρχουν άνθρωποι που λέγουν και πιστεύουν και κηρύττουν και αποδέχονται κατά πάντα ότι το να πιεις κρασί είναι αμαρτία. Υπάρχουν και άλλοι, όπως εγώ παραδείγματος χάρη, που βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού ότι το να πιεις λίγο κρασί, όχι να μεθάς, αλλά το να μεθάς είναι αμαρτία. Το να πιεις λίγο κρασί δεν είναι αμαρτία. Αν λοιπόν εγώ στηριζόμενος στο Λόγο του Θεού που μου λέει ότι δεν είναι αμαρτία το να πιω λίγο κρασί, πίνω χωρίς να με κατακρίνει η καρδιά μου, χωρίς να αμφιβάλλω για την αλήθεια αυτού, τότε ποτέ σε μένα αυτό δεν είναι αμαρτία. Εάν όμως υπάρξει αμφιβολία μέσα μου, λες να μην ξέρω καλά, λες να είναι αμαρτία, τότε πίνω, αλλά δεν πίνω εκ πίστεως, στο Λόγο του Θεού, με τη βεβαιότητα της πίστης που μου δίνει ο Λόγος του Θεού. Αυτό λοιπόν στο Θεό λογίζεται αμαρτία. Ακόμη αμαρτία λογίζεται όταν ξέρει ο άνθρωπος τι είναι καλό και δεν το πράττει. Αυτό το λέει ο Απόστολος Ιάκωβος στο 4ο κεφάλαιο και στο 12ο εδάφιο. «Εις το νός της λοιπόν εξεύρει να κάνει το καλό και δεν κάνει, εις αυτό είναι αμαρτία». Άρα αμαρτία ως προς τις πράξεις μας λογίζεται ενώπιον του Θεού εάν κάτι δεν το κάνουμε με απόλυτη βεβαιότητα πάνω στο Λόγο του Θεού, εκ πίστεως στο Λόγο του Θεού, ή όταν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και δεν το κάνουμε, και τούτο λογίζεται αμαρτία. Ιδιαίτερα δε για την ασθενή, συνείδηση, ο Λόγος του Θεού δεν κατακρίνει κανέναν και δεν αφήνει και κανέναν άλλον άνθρωπο να κρίνει τον έχοντα ασθενή συνείδηση. Αντιθέτως, τον υποχρεώνει να συμβιβάζεται με την ασθενή του συνείδηση, ώστε όχι μόνο να μην τον κατακρίνει, αλλά και να τον οικοδομεί συμβιβαζόμενος με αυτά που πιστεύει. Δηλαδή, εάν βρεθώ σε μία παρέα χριστιανών, σε μία κοινωνία χριστιανών, οι οποίοι πιστεύουν ότι δεν πρέπει να πίνεις κρασί για την αμαρτία, ο Απόστολος Παύλος λέει «στον αιώνα δεν θα φάω ή δεν θα πιω κρασί» για να μην σκανδαλίσω κάποιον αδερφό μου που δεν έχει καταλάβει καλά κάτι από το Λόγο του Θεού ή πιο σωστά που έχει καταλάβει κάτι διαφορετικά από μένα από το Λόγο του Θεού. Εκείνο λοιπόν που μας ενδιαφέρει είναι στην κοινωνία με τον αδελφόν να μην σκανδαλίζουμε κανέναν. Αλλά αυτό επίσης που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι να μην σκανδαλιζόμαστε εμείς. Ούτε από τους άλλους, αλλά ούτε και από το δικό μας τον εαυτό. Γνωρίζοντας ότι η Βασιλεία του Θεού δεν εξαρτάται από την αγαθή συνείδηση των ανθρώπων, δεν είναι βρώσεις ή πόσεις, από την ασθενή συνείδηση ή όχι των αδελφών,
αλλά είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίου. Δικαιοσύνη στη σχέση μας με το Θεό. Έχουμε απορρίψει την λογική και την ανθρώπινη δικαιοσύνη μας και έχουμε αποδεχτεί πλήρως και εκζητούμε πάντα τη δικαιοσύνη του Θεού όπως αυτή εκφράζεται και μας αποκαλύπτεται από τον αψευδή και θεόπνευστο Λόγο του Θεού. Ώστε η σχέση μας με το Θεό να είναι εν τη δικαιοσύνη του Θεού. Επίσης είναι και ειρήνη. Ειρήνη με τους ανθρώπους. Ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό άνευ του οποίου κανένας δεν θα δει το πρόσωπο του Θεού. Δεν μπορεί να είσαι σε αγιασμό αν δεν έχεις ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων. Και δεν μπορείς να έχεις ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων εάν δεν περπατάς στη δικαιοσύνη του Θεού. Στη δικαιοσύνη και ζεις στη δικαιοσύνη του Θεού. Έχεις απορρίψει τη δικαιοσύνη, όπως είπαμε, την ανθρώπινη και περπατάς στο Λόγο του Θεού. Το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης είναι η ειρήνη. Ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει αγιασμός στον άνθρωπο χωρίς το οποίο κανείς δεν πρόκειται να δει το πρόσωπο του Κυρίου. Άρα ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων, όσο λέει η Γραφή του αφημών με τα πάντων των ανθρώπων. Όσο εξαρτάται από σένα. Αν ο άλλος δεν θέλει να είναι ειρηνικός με σένα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Η Βασιλεία του Θεού λοιπόν είναι δικαιοσύνη και ειρήνη, αλλά είναι και χαρά εν Πνεύματι Αγίου. Ζεις μέσα στη χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί η δύναμή σου είναι του Κυρίου η χαρά. Και θα μου πεις πώς μπορώ να έχω χαρά μέσα σε τόσα που συμβαίνουν στη ζωή μας, σε αυτές τις έσχατες ιδιαίτερα ημέρες που διάγουμε τους καιρούς τους κακούς, μέσα σε τόσες θλίψεις, μέσα σε τόσα προβλήματα. Και λέει ο Χριστός. Διαβάζω από το ΙΕ το 9 εδάφιο. «Καθώς εμέ αγάπησε ο Πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τα εντολάς μου φυλάξατε, που είναι η δικαιοσύνη του Θεού και η ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων και λοιπά, εάν τα εντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου. Καθώς εγώ εφύλαξα τα εντολάς του Πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού». Και το 11 εδάφιο είναι το κλειδί για τη χαρά μας. «Ταύτα ελάλησα προς εσάς, δια να μείνει μέσα σας η χαρά η δική μου, ώστε η χαρά η δική σας να είναι πλήρης». Εάν λοιπόν μένετε στην αγάπη του Χριστού, μένουμε στην αγάπη του Χριστού, καθώς φυλάτωμεν τα σεντολάς αυτού, τότε η αγάπη του Χριστού έρχεται, τότε η χαρά του Χριστού έρχεται μέσα μας. Και όταν έρχεται η χαρά του Χριστού μέσα μας, τότε η χαρά μας είναι πλήρης. Ανεξάρτητα από αυτά που βιώνουμε μέσα στους καιρούς τους κακούς και μέσα στη γενεά αυτή την πονηρά και τη διαστραμμένη. Και αυτή η χαρά είναι η χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Και συνεχίζει λοιπόν ο Λόγος του Θεού. «Επειδή ο δουλεύων εν τούτης των Χριστών ευαρεστεί το Θεό και είναι δόκιμος ενώπιον των ανθρώπων». Να λοιπόν τι πρέπει να κάνεις και τι πρέπει να κάνουμε όλοι μας, αγαπητέ μου αδελφέ Κωστάκη, σε σχέση με την ασθενή μας συνείδηση. Να δουλεύουμε έτσι εν τούτης το Θεό. Δηλαδή πώς, καθώς η Βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, δεν είναι η ασθενή μας συζήτηση συνείδησης, δεν είναι τι νομίζουμε, τι πιστεύουμε, τι κατακρινόμεθα, από ποια κατακρινόμεθα, από ποια κατακρίνουμε. Αλλά η Βασιλεία του Θεού είναι δικαιοσύνη του ανθρώπου προς τον Θεό, έχοντας τη δικαιοσύνη του Θεού, δηλαδή ο άνθρωπος, όπως εκφράζεται και αποκαλύπτεται μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι η ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων,
επειδή το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης είναι η ειρήνη και η ειρήνη είναι η προϋπόθεση του αγιασμού του ανθρώπου για να δει το πρόσωπο του Θεού. Αλλά με τα πάντων των ανθρώπων και των αδελφών μας και των πλησίων μας και των εχθρών μας και αυτών που μας μισούν και αυτών που μας κατηγορούν και αυτών που μας κακοποιούν. Με τα πάντων των ανθρώπων, όσο εξαρτάται από μας. Και τέλος, η χαρά εν πνεύματι Αγίω, η οποία έρχεται επειδή μένουμε στην αγάπη του Θεού, καθώς φυλάττουμε τις εντολές του Χριστού, καθώς ζούμε στη δικαιοσύνη του Θεού και έχουμε ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων, το αποτέλεσμα είναι η χαρά του Χριστού να έρχεται μέσα μας και η χαρά η δική μας να είναι πλήρης, ανεξαρτήτως όλων των άλλων θλίψεων, καταστάσεων που βιώνουμε καθημερινά τις έσχατες αυτές τις μέρες. Κατά αυτόν τον τρόπο, εάν δουλεύουμε τον Θεό, αν εργαζόμεθα τον Θεό, αν είμαι θα δούλη του Θεού, καθώς είναι γεγραμμένο ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας, δουλωθέντες των Θεών, τότε έχουμε τον καρπό μας εις αγιασμόν και το τέλος μας ζωή αιώνιος. Εάν λοιπόν είμαι θα κατά αυτόν τον τρόπο δούλοι και δούλες του Θεού, αν δουλεύουμε κατά αυτόν τον τρόπο στον Θεό, τον Θεό, τότε και ευαρεστούμε τον Θεό, αλλά και είμαι θα δόκιμοι ενώπιον των ανθρώπων. Άρα λοιπόν, ας ζητώμε τα προς την ειρήνη και τα προς την οικοδομή αλλήλων. Έτσι ο άνθρωπος, αγαπημένα μου αδελφέ Κωστάκη, δεν κατακρίνεται από την καρδιά του. Αλλά υπάρχει και κάτι επίσης πάρα πολύ σοβαρό για να μην μας κατακρίνει η καρδιά μας, που είναι ένα μεγάλο μυστικό. Θα έλεγα ότι είναι το ξεκίνημα του χριστιανού στην πνευματική ευλογημένη ζωή του. Διαβάζω λοιπόν από την επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου, το 3ο κεφάλαιο, 18 εδάφιο. «Τεκνία μου, μη αγαπώ με λόγο, μη δε με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Και όταν αγαπάμε με έργο και με αλήθεια, εκ τούτου γνωρίζομεν ότι είμεθα εκ της αληθείας. Και επειδή γνωρίζουμε ότι είμεθα εκ της αληθείας, πληροφορούμε την καρδιά μας μπροστά στο Θεό. Ότι είμεθα εκ της αληθείας. Γιατί? Γιατί αγαπάμε με έργο και με αλήθεια. Αυτό είναι ένα θαύμα. Από εκεί ξεκινάει ο χριστιανός την πνευματική του ευλογημένη ζωή του. Είναι το start-up που λένε οι άνθρωποι. Η μίζα, το ξεκίνημα. Να αγαπάμε με έργο και με αλήθεια, γιατί η καινούργια εντολή του Χριστού είναι αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως εγώ σας αγάπησα. Και αν παρόλα αυτά μας κατακρίνει η καρδιά μας, παρόλο που μας πληροφορεί ο Θεός ότι είμαστε εκ της αληθείας επειδή αγαπάμε με έργο και με αλήθεια, ο Θεός βεβαίως είναι μεγαλύτερος από την καρδιά μας, γνωρίζει τα πάντα και μας ελευθερώνει από κάθε κατάκριση της καρδιάς μας. Έτσι ώστε είναι αναγκαίο, αδερφέ μου Κωστάκη, να μην μας κατακρίνει η καρδιά μας, γιατί εάν η καρδιά μας δεν μας κατακρίνει, τότε έχουμε παρησίαν προς τον Θεό, τον πλησιάζουμε με παρησία, γιατί δεν υπάρχει καμία κατάκριση στην καρδιά μας, επειδή έτσι δουλεύουμε το Θεό, εν δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά, δεν υπάρχει, και επειδή αγαπάμε τους αδελφούς μας με έργο και αλήθεια, η καρδιά μας λοιπόν δεν μας κατακρίνει, ώστε ό,τι αν ζητώμεν λαμβάνομεν από τον Θεό, διότι φυλάττομεν τα εντολάς αυτού και πράττομεν τα αρεστά ενώπιον αυτού. Αυτός είναι ο τρόπος, αγαπητέ αδερφέ μου Κωστάκη, να μην μας κατακρίνει ποτέ η καρδιά μας, να εξαφανίζεται η ασθενής μας συνείδηση διαπίστεως στο Λόγο του Θεού, έστω και αν πολλά πράγματα δεν τα καταλαβαίνουμε καλά.
Ας περπατάμε σε αυτά που έχουμε καταλάβει, ας μένουμε σε αυτά που ξέρουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και ο Θεός με το πέρασμα του χρόνου, καθώς εμείς θα μένουμε μέσα στην αληθινή Εκκλησία του Χριστού και θα απολαμβάνουμε τη διδαχή των Αποστόλων, την αλήθεια του Ευαγγελίου, θα απολαμβάνουμε την ειρήνη του Θεού ανάμεσα στα αδέλφια μας στην κοινωνία μεταλλήλων και την αγάπη που θα αυξάνει μέσα στην κοινωνία μεταλλήλων. Θα απολαμβάνουμε τρίτον τη φωτιά, τη δύναμη και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου μέσα στις προσευχές και τέλει θα απολαμβάνουμε τη χαρά της ελπίδας της αιώνιας ζωής, καθώς θα συμμετέχουμε κάθε Κυριακή στην κλάση του Άρτου, καθώς είναι γεγραμμένο, όποιος τρώγει το σώμα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωήν εν εαυτής. Και εγώ κατοικώ μέσα του και αυτός κατοικεί μέσα μου, λέγει ο Χριστός. Μένοντας λοιπόν και απολαμβάνοντας την πνευματική ζωή μέσα στην Εκκλησία, τότε αυξάνεται η πίστη μας, αυξάνεται η αγάπη μας, αυξάνεται η χαρά μας, αυξάνεται η δύναμή μας εν Πνεύματι Αγίω και αυξανόμεθα και στην επίγνωση του θελήματος του Θεού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να περπατάμε από πίστη σε πίστη και από δόξα σε δόξα. Καλά περπατάς, αγαπητέ Κωστάκη, και πιστεύω ότι γρήγορα θα ανανεώνεται, καθώς θα προσμένεις τον Κύριο, η δύναμή σου σαν του αετού. Ο Θεός να είναι μαζί σου, σε ευλόγησε, σε ευλογεί και θα σε ευλογεί ακόμη περισσότερο. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε, η εκπομπή μας και αυτή έφτασε στο τέλος της και εγώ σας εύχομαι με πολύ αγάπη μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου ο Θεός να σας ευλογεί όλους πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.